Εντάξει, για μας σημαίνει πάρα πολύ πράγματα, γιατί δεν είχαμε κάνει νίκη μέχρι αυτή τη στιγμή. Είμαστε κοντά σε μια μεγάλη νίκη μέσα στο Καρεσκάκι, δεν μπορούσαμε να το καταφέρουμε. Και πάλι σήμερα ήρθε μια ομάδα για μένα από τις καλύτερες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και είναι μια νίκη που μας δίνει πάρα πολύ ανάσα, μας δίνει ψυχολογία, μας αφήνει να δουλεύουμε τώρα διαφορετικά, καλύτερα. Αλλά είναι μια νίκη που δεν πρέπει να την πάμε αλλιώς, πρέπει να έχουμε κεφάλι κάτω. Είναι μόνο μια νίκη, σίγουρα είναι μεγάλη ομάδα, αλλά εντάξει, είναι μια νίκη, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ όπως δουλέψαμε αυτές τις εβδομάδες και να ετοιμάσουμε το παιχνίδι το επόμενο όπως ετοιμάσουμε αυτό. Σίγουρα εντάξει, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σήμερα, αλλά από αύριο πάλι πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ σοβαρά, να μπορούμε να πετύχουμε και άλλες νίκες, να είμαστε στο τέλος της σεζόν χαρούμενοι. Η ΑΕΚ ήταν από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες του πρωταθλήματος σου, ή φορμαρισμένη περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Ήταν αυτό έτσι ένα επιπλέον κίνητρο για να νικήσετε σήμερα? Ναι, σίγουρα. Οι μεγάλες ομάδες πάντα είναι κίνητρο. Σίγουρα θέλει να κερδίσει όλα τα παιχνίδια, αλλά οι μεγάλες ομάδες πάντα είναι διαφορετικοί. Είναι μια ομάδα που έρχεται από μια νίκη πάρα πολύ μεγάλη με Ολυμπιακός. Με αποτελέσματα που είχε Ατρόμητος και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ χτες και σήμερα, σίγουρα ήταν μια ομάδα που ήθελε εδώ να πάρει 3 βαθμούς και αυτό μας κάνει μια μεγάλη νίκη. Αλλά είναι εντάξει, μόνο αυτό, μετράνε 3 βαθμούς. Τώρα πρέπει να συνεχίσουμε καλύτερα, γιατί αν χάσουμε τώρα τον επόμενο δεν λέει τίποτα. Η ΑΕΚ τους ήθελε τους βαθμούς, δεν τους πήρε τελικώς. Έχασε ο Ολυμπιακός από τον Ατρόμητο με 1-0, ο ΠΑΟΚ γκέλα στη Λάρισα και το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει αρκετά στις πρώτες αγωνιστικές. Πώς έχει αυξηθεί η ποιότητα στις υπόλοιπες ομάδες? Θα δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος, τι πιστεύεις? Είναι καλό, είναι πολύ καλό για το πρωτάθλημα. Εγώ πιστεύω ότι αυτά αποτελέσματα κάνουν ένα πρωτάθλημα με πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρα έχουμε μάθει να κερδίσει πάντα ίδιες ομάδες. Τώρα να κερδίσουν και άλλες ομάδες είναι πάρα πολύ καλό. Πιστεύω ότι ο κόσμος που θα πάει το κήπεδο να πάει χωρίς να ξέρει τι αποτελέσματα είναι το τελικό και αυτό είναι ενδιαφέρον, αυτό είναι ποδόσφαιρο. Στην ποιότητα μπορεί να είναι στην ίσα, μπορεί να χαμηλώνει λίγο τις μεγάλες ομάδες, μπορεί να είναι πιο ψηλά από τις άλλες. Το σημαντικό είναι ότι όλες οι ομάδες μπορούν να κερδίσουν όλες και αυτό είναι καλό για το πρωτάθλημα. Για μένα είναι πολύ καλό και θα είναι ένα χρονιά ωραίο για το ποδόσφαιρο. Πήρες και το βραβείο του MVP, θα μας πεις έτσι λίγο για αυτό? Εντάξει, πολύ καλά. Δεν πάω πολύ μέσα στην περιοχή. Σήμερα πίστευα στο μικρό, στο Δουδίκα, ότι μπορεί να γίνει μια φάση από πουθενά. Αυτός έκανε μια κίνηση πάρα πολύ καλή, έκανε όλη τη δουλειά, μετά εγώ ήμουν εκεί και εντάξει, είμαι χαρούμενος και τίποτα, αν βοηθάει για να πάρω με τις βαθμούς, ακόμα καλύτερα. Ωραίος ο πιτσιρικάς, την κυνήγησε τη φάση, δηλαδή ανάγκασε το πινί σου σε λάβο. Ναι, ήταν δύσκολο στην πλάτη, την κυνήγησε, την μάλωσε και εντάξει, πήγα εγώ εκεί και το έκανα εγώ, αλλά έκανε όλη τη δουλειά αυτός.